ηφαίστεια της δεκαετίας. Τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια του κόσμου και οι επιπτώσεις του στα ανθρωπότητα και το περιβάλλον. Οι σεισμογράφοι συχνά ανοιχνεύουν προειδοποιητικά σήματα μόλις μια ώρα πριν από την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Είτε πρόκειται για ένα λοφείο τέφρας που εκτοξεύεται από τον κρατήρα, είτε για μια χιονοστιβάδα καυτών βράχων και αερίων που κατεβαίνει με ορμή. Για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους, οι επιστήμονες συνέταξαν μια λίστα με τα 16 πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνούς Δεκαετίας για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών. Το Yellowstone δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, καθώς η πιθανότητα αφύπνισής του είναι πολύ μικρή και το ίδιο το υπερηφαίστειο δεν δείχνει σημάδια δραστηριότητας. Αντίθετα, τα φλεγραϊκά πεδία στην Ιταλία θεωρούνται πιο επικίνδυνα, καθώς εκεί παρατηρείται σεισμική δραστηριότητα και αλλαγές στη σύνθεση των αερίων που εκλείονται στην επιφάνεια. Τα κριτήρια για την επιλογή των ηφαιστείων περιλαμβάνουν την ορατή δραστηριότητα, δηλαδή ηφαίστεια που δείχνουν σημάδια ενεργότητας, ενεργοποίησης, τις πολλαπλές απειλές, τα ηφαίστεια που μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες από μία απειλές, όπως εκπομπή τέφρας, ρήψη μεγάλων κομματιών βράχου, ροή βλάβας ή ορμητική πυροπλαστική ροή. Τον πυκνό πληθυσμό, ηφαίστεια που απειλούν δεκάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους λόγω της εγκύτητάς τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αυτά τα ηφαίστεια αποτελούν σημαντική απειλή και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση των ακρήξεών τους. Τα ηφαίστεια είναι από τα πιο εντυπωσιακά και καταστροφικά φυσικά φαινόμενα. Η έκρηξή τους μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές και να επηρεάσει το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πιο επικίνδυνα λοιπόν ηφαίστεια υπάρχουν στη λίστα και αναφέρονται οι συνέπειες των εκρήξεών τους. Το ηφαίστειο Κοριάκσκι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο στη Χερσόνησο Καμτσάκα στη Ρωσική Αποανατολή. Μαζί με το γειτονικό Αβατσίνσκι θεωρείται ηφαίστειο δεκαετίας άξιο ιδιαίτερης μελέτης υπό το πρίσμα της ιστορίας των εκρηκτικών εκρήξεων και της εγκύτητάς τους σε κατοικημένες περιοχές. Δύο ψηλά ηφαίστεια περιβαλλόμενα από μικρότερα ηφαίστεια δεσπόζουν πάνω από το Πέτρο Παύλοφσκ Καμτσάσκι και μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο 179.000 ανθρώπων. Η ενεργοποίηση του ηφαιστείου Κοριάκσκι σημειώθηκε με παύση το 2008 έως 2009. Η Αβάσικα Σόπκα είχε μια ισχυρή έκρηξη το 1991. Με τους κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι τα βράδια έβλεπαν τα ριάκια της λάβας να γίνονται κόκκινα στο λυκόφως. Το ηφαίστειο Αβατσίνσκι το 1991 και η αιχμή του σήμερα είναι γεμάτα με λάβα βασαλτικού ανδεσίτη. Μια άλλη μικρή έκρηξη ακολούθησε το 2001. Όσον αφορά τη λίστα του προγράμματος Διεθνούς Δεκαετίας για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών, το ηφαίστειο Κοριάκσκι φυσικά περιλαμβάνεται στη λίστα. Το Yellowstone, ένα από τα πιο γνωστά ηφαίστεια, η πιθανή έκρηξή του θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Ο Βεζούβιος είναι το πιο διάσημο ηφαίστειο στον πολιτισμό, γνωστό για την καταστροφή της Πομπείας, παραμένει ενεργό και επικίνδυνο. Οι περίοδοι χαμηλής δραστηριότητας του Βεζουβίου εναλλάσσονται με ισχυρές εκρήξεις. Το διάσημο ηφαίστειο βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Ιταλίας, σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από την Νάπολη και η τελευταία του έκρηξη έγινε το 1944. Ο Βεζούβιος σήκωσε μια στήλη στάχτης 9 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Η λάβα εκτοξεύτηκε από τον κρατήρα σε συντριβάνια 800 μέτρων. Το Mauna Loa σημαίνει μακρύ βουνό, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στον κόσμο με συχνές εκρήξεις που επηρεάζουν τη Χαβάη. Αν συμβεί κάτι, όλος ο πληθυσμός της περιοχής με 200.000 ανθρώπους θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγει από το νησί. Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ιαπωνία, με συνεχείς εκρήξεις που επηρεάζουν την περιοχή. Τολ, σημαίνει γλώσσα, ένα μικρό αλλά επικίνδυνο ηφαίστειο στις Φιλιππίνες, με εκρήξεις που προκαλούν σοβαρές ζημιές. Η τελευταία καταστροφική έκρηξη του Τολ ήταν το 1965. Και σήμερα λόγω της υψηλής πυκνότητας πληθυσμού, μια σοβαρή επιστροφή του ηφαιστείου θα μπορούσε να επηρεάσει
24,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Νιουραγκόγκο, που σημαίνει ιδιοκτήτης, το Κονγκό, γνωστό για τις ταχύτατες ροές λάβας του που μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις. Ένα ηφαίστειο το οποίο η δραστηριότητα είναι πλέον αδύνατο να παρακολουθεί τοπικά λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης στο Κονγκό. Αναμένεται ότι η έκρηξή του θα επηρεάσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Μια τεράστια κατασκευή με κρατήρα πλάτους 2 χιλιόμετρων που βρίσκεται στο τεκτονικό ρήγμα Albertine Rift, κλάδο του ίδιου ρήγματος όπου η λισομαϊκή πλάκα αποσπάται από την Αφρικανική Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης του 1977, τα τυχώματα του κρατήρα ράγησαν. Το καυτό περιεχόμενο έπεσε ορμητικά με ταχύτητα 60 χιλιόμετρων ανά ώρα και αυτή έγινε η ταχύτερη ταχύτητα λάβας που έχει καταγραφεί ποτέ. Η λίμνη λάβα στο κρατήρα του ηφαιστείου ξεχύθηκε σε μόλις μισή ώρα. Η σύνθεση της λάβας, η οποία είναι χαμηλή σε πυρίτιο, δίνει πρόσθετη επιτάχυνση λόγω του χαμηλού εξόδου της. Οι επιστήμονες λένε ότι η ταχύτητα μπορεί να φτάσει έως και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η τελευταία σημαντική έκρηξη του ηφαιστείου Νιουραγκόγκο στο Κονγκό ήταν το 2002. Επιπλέον το διοξίδιο του άνθρακα προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον πληθυσμό και κάπου 120.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ένα άλλο ηφαίστειο που αναφέρεται στη λίστα σαν πιο, από τα πιο επικίνδυνα είναι το Μεράπι, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία με συχνές εκρήξεις που προκαλούν μεγάλες ζημιές. Το Καλέρα, ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στην Κολομβία, με συχνές εκρήξεις που προκαλούν τις σοβαρές ζημιές. Το Κολίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο Μεξικό, με συχνές εκρήξεις που επηρεάζουν την περιοχή. Αποτελεί πιθανή απειλή για 770.000 ανθρώπους. Το Ράινερ στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στη ΣΥΠΑ, με πιθανές καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή. Το υψηλότερο σημείο στα βουνά Κάσκαν. Ο Ρενιέρα είναι επί του παρόντος αδρανές. Τα τελευταία ίχνη δραστηριότητας ήταν το 1894. Βρίσκεται στη συμβολή των τεκτονικών πλακών που κατά καιρούς προκαλεί ισχυρές δονήσεις και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί ένας τέτοιος μηχανισμός δεν σταματά. Η επόμενη στροφή των λιθοσφαιρικών γρανασιών θα μπορούσε να προκαλέσει την αφύπνιση του Ράινερ και να δημιουργήσει κίνδυνο για 795.000 ανθρώπους. Οι συνέπειες θα φτάσουν στο Σιάτλ. Ένα άλλο που αναφέραμε είναι το Αβατσίνσκι στη Ρωσία, από τα πιο ενεργά, με συχνές εκρήξεις που επηρεάζουν την περιοχή. Επίσης το Σάντα Μαρία, ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στη Γουατεμάλα, με συχνές εκρήξεις που προκαλούν σοβαρές ζημιές. Το ηφαίστειο Σάντα Μαρία είναι πολύπουλο. Το 1902, μετά από τουλάχιστον 500 χρόνια αδράνειας, όταν οι ντόπιοι εγκατέλειψαν την επαγρύπνηση, έδειξε την τρίτη πιο ισχυρή έκρηξη ολόκληρο τον αιώνα παγκοσμίως. Τότε ήδη έμενα να είναι μεγάλο ηφαίστειο στα Κανάρια νησιά. Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ισπανία με συχνές εκρήξεις που επηρεάζουν την περιοχή. Τα Ουλόν, ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στην Παπούα Νέα Γουινέα, με συχνές εκρήξεις που προκαλούν σοβαρές ζημιές. Το Άνζιν, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ιαπωνία με συχνές εκρήξεις που επηρεάζουν την περιοχή. Έχει ήδη δείξει την πιο καταστροφική δύναμη. Το 1792 ένας θόλος από στερεοποιημένη λάβα κατέρευσε στο Ανζέν προκαλώντας κατολίσθηση και ανυψώνοντας ένα τσουνάμι ύψους 100 μέτρων. Δραστηριοποιήθηκε τελευταία φορά το 1991 έως το 1995. Περίοδο κατά την οποία απελευθέρωσε πυροκλαστικές ροές 10.000 φορές. Η Έτνα, ένα τεράστιο ηφαίστειο στην Ιταλική Σικελία, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ιταλία με συχνές εκρήξεις που προκαλούν σοβαρές ζημιές. Η Έτνα είναι πολύ δραστήρια. Μόνο φέτος υπήρξαν περίπου 12 περίοδοι αυξημένης δραστηριότητας. Αλλά η τελευταία σοβαρή έκρηξη σημειώθηκε το 1991-1993. Το 1992 η πόλη Σαφεράνα σώθηκε χάρη σε μηχανικές λύσεις. Η ροή της λάβας
εκτράπηκε. Αυτά τα ηφαίστεια, μεταξύ άλλων, αποτελούν σημαντική απειλή για τις περιοχές γύρω τους και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση των εκρήξεών τους. Η Ελλάδα φιλοξενεί αρκετά ηφαίστεια, μερικά από τα οποία είναι ενεργά και άλλα ανενεργά. Τα πιο γνωστά ηφαίστεια της Ελλάδας περιλαμβάνουν τη Σαντορίνη, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, που είναι ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο. Η έκρηξη το 1600 π.Χ. ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία και πιστεύεται ότι συνέβαλε στην καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Στην Ίσυρο, ένα ενεργό ηφαίστειο στο νησί της Νησίρου, το οποίο έχει αρκετούς κρατήρες και θερμοπηγές. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το 1888. Στη Μήλο, το ηφαίστειο της Μήλου είναι γνωστό για τα θερμά λουτράκια της θερμοπηγές του. Η τελευταία έκρηξη σημειώθηκε πριν από περίπου 90.000 χρόνια. Στα τα Μέθανα, το ηφαίστειο των Μεθάνων βρίσκεται στην Πελοπόννησο και η τελευταία έκρηξη σημειώθηκε το 230 π.Χ. Στην Κο, το ηφαίστειο της Κο είναι μέρος του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου και έχει θερμοπηγές και θερμά λουτρά. Αυτά τα ηφαίστεια αποτελούν σημαντικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και προσελκύουν πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, η έκρηξη του ηφαιστείου το 1600 π.Χ. ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία και πιστεύεται ότι συνέβαλε στην καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Η Σαντορίνη δεν είναι μόνο ένα όμορφο μεσογειακό θέρετρο με μια νότα αρχαιότητας. Πρόκειται για τα ερείπια ενός νησιού που καταστράφηκε από μια ισχυρή έκρηξη τον 15ο αιώνα π.Χ. Μια τόσο μεγάλη κλίμακα εκδήλωση δεν πέρασε απαρατήρητη. Υπάρχουν εκδόσεις που, όπως η πτώση της Σαντορίνης, προκάλεσε τσουνάμι ύψους 100 μέτρων που παρέσυρε την Κρήτη μαζί με τον μινωικό πολιτισμό. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε τη βάση των μύθων για την Ατλαντίδα. Η Σαντορίνη δεν θα μπορούσε απλώς να σταματήσει. Περιοδικά συνεχίζει να εκρήγνεται και να δημιουργεί νησιά όπως η Νέα Καμένη στο κέντρο μιας πλημμυρισμένης καλτέρας. Υπάρχει ένα ηφαίστειο ασπίδας εκεί. Τελευταία δραστηριότητα χρονολογείται από το 1950. Εκτός από την παρακολούθηση της δραστηριότητας των ηφαιστείων, λαμβάνονται διάφορα μέτρα προήψης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ηφαιστειακές εκρήξεις. Αυτά περιλαμβάνουν εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού. Οι τοπικές αρχές και οι επιστήμονες ενημερώνουν τους κατοίκους για τα ηφαίστεια και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, διοργανώνοντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για προετοιμασία πολιτών σε περίπτωση έκρηξης, δημιουργία σχεδίων εκένωσης, καταρτίζονται σχέδια εκένωσης για περιοχές που βρισκόνται κοντά σε ηφαίστεια. Αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν διαδρομές διαφυγής, σημεία συγκέντρωσης και διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων. Επίσης, ενίσχυση υποδομών. Οι υποδομές όπως τα κτίρια και οι δρόμοι ενισχύονται για να αντέχουν τις επιπτώσεις μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή αθεκτικών κτιρίων και την ενίσχυση των γεφυρών και των δρόμων. Συνεχής παρακολούθηση και έρευνα. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν τα ηφαίστεια και να διεξάγουν έρευνες για την κατανόηση των ηφαιστειακών φαινομένων. Αυτό βοηθά στην πρόβλεψη των εκρήξεων και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης. Οι χώρες συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο για ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία σχετικά με την ηφαιστειακή δραστηριότητα και την πρόληψη των καταστροφών. Αυτά τα μέτρα που περιλαμβάνουν τη διεθνή συνεργασία συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών τους από τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Η πιο πρόσφατη ηφαιστειακή δραστηριότητα περιλαμβάνει αρκετά ηφαίστεια που βρίσκονται σε συνεχή έκρηξη. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Smithsonian, USGS, Weekly Volcanic Activity Report, 22 ηφαίστεια βρίσκονται σε συνεχή έκρηξη. Μερικά από τα πιο πρόσφατα ενεργά ηφαίστεια περιλαμβάνουν το Kilauea στις Ηνωμένες Πολιτείες με την έκρηξη να ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου του 24, το Καρύμσκι στη Ρωσία με την έκρηξη να ξεκινάει 20 Ιουνίου του 2024, το Ουάκαρι White Ashland στη Νέα Ζηλανδία με την έκρηξη να ξεκινάει 24 Μαΐου του 24, το Τόλ στις Φιλιππίνες με την έκρηξη να ξεκινά στις 12 Απριλίου 2024
Και αυτά τα ηφαίστεια μεταξύ άλλων παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των γύρω περιοχών. Η πιο πρόσφατη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ισλανδία σημειώθηκε στη Χερσόνησο Ρέικτζανες. Η έκρηξη ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου 2024 και είναι η 7η στην περιοχή σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η λάβα από την έκρηξη έχει φτάσει κοντά στη διάσημη Blue Lagoon και την πόλη Green Davik, προκαλώντας εκενώσεις. Η δραστηριότητα της έκρηξης παραμένει σταθερή με τη λάβα να ρέει κυρίως προς τα ανατολικά και νότια-ανατολικά. Η Χερσόνησο Ρέικτζανες είχε παραμείνει ανενεργή για 800 χρόνια πριν από την επανέναρξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας το 2021. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ισλανδία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή και μπορεί να συνεχιστεί για δεκαετίες ή και αιώνες. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει συνδεθεί με την ελληνική μυθολογία με διάφορους τρόπους. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η ιστορία του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς και της μεταλλουργίας, ο οποίος λέγεται ότι είχε το εργαστήριό του κάτω από το ηφαίστειο της Έτνας στη Σικελία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η εκρήξη της Έτνας ήταν αποτέλεσμα της εργασίας του Ηφαίστου στο σιδηρουργείο του. Επιπλέον, η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. έχει συνδεθεί με το μύθο της Ατλαντίδας. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η καταστροφή της Σαντορίνης μπορεί να ήταν η έμπνευση για τη ιστορία της χαμένης Ατλαντίδας, της χαμένης πόλης Ατλαντίδας, όπως περιγράφεται από τον Πλάτων. Όσον αφορά αναφορές για εξωγήινους, υπάρχουν θεωρίες που συνδέουν την ηφαιστειακή δραστηριότητα με την παρουσία εξωγήινων. Μερικοί πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι χρησιμοποιούν τα ηφαίστεια ως βάσεις ή πύλες για να εισέλθουν στη Γη. Αυτές οι θεωρίες προκαλούν ενδιαφέρον και τη φαντασία πολλών ανθρώπων. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα λοιπόν έχει εμπνεύσει τόσο την αρχαία μυθολογία όσο και σύγχρονες θεωρίες, δημιουργώντας ένα πλούσιο πεδίο για ιστορίες και εικασίες. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η δραστηριότητα του ήλιου είναι δύο φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη Γη, αλλά δεν είναι γνωστή η άμεση σύνδεση μεταξύ τους. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα προκαλείται κυρίως από τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών και τη σόρευση μάγματος κάτω από την επιφάνεια της Γης. Απ' την άλλη πλευρά, η δραστηριότητα του ήλιου, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι ηλιακές καταιγίδες, επηρεάζει το διάστημα και μπορεί να επηρεάσει την τεχνολογία και την ατμόσφαιρα της Γης, αλλά δεν αναφέρεται η άμεση επίδραση στα ηφαίστη. Θεωρίες εξετάζουν την πιθανή επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αλλά ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι γεωλογικοί και όχι αστρονομικοί. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα σήμερα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με δεδομένα του Smithsonian, υπάρχουν συνήθως 40-50 έως 50 ηφαίστεια σε συνεχή έκρηξη ανά πάσα στιγμή. Από αυτά, περίπου 20 ηφαίστεια είναι ενεργά σε καθημερινή βάση. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις από έτος σε έτος, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουν να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις εκρήξεις των ηφαιστείων για να κατανοήσουν καλύτερα τα μοτίβα και τις τάσεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας.